νιώθετε ότι δικαιώθηκε η κόρη σας? Πολύ. Είναι ευχαριστημένη. Αυτή και... την ποινή θέλατε? Ήθελα να τιμωρηθεί όπως τιμωρήθηκε η κόρη μου. Όπως τη βασάνισε μέχρι το τέλος. Συντετριμένη από το χαμό της κόρης της, η μητέρα της Κατερίνας Μελάκη σπάει τη σιωπή της στην κάμερα της Κρήτη TV. Όλες οι μανάδες να βλέπουν τα παιδιά τους, γιατί εγώ για 1/4 την έχασα. Που δεν έπρεπε να την αφήσω μόνη της και μου τη σκότωσε. Ήταν 4 Μαρτίου του 2019, όταν η άτυχη 32χρονη τότε γυναίκα έφεγε για λίγο από τη δουλειά της και πήγε στο σπίτι της μητέρας της, όπου είχε μετακομίσει για να ετοιμάσει τα παιδιά της για το γιατρό. Ο ενδιαστάσης σύζυγός της μετέβη επίσης στο σπίτι της πεθεράς του. Ο καυγάς μεταξύ τους δεν άργησε να ξεσπάσει. Η περιγραφή του 37χρονου σύζυγοκτόνου μέσα στη δικαστική αίθουσα προκαλεί ανατριχίλα. Τσακωνόμασταν και εκείνη μου είπε πως θα μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θόλωσα, την έπιασα από το λαιμό, λιποθύμησε. Πέσαμε μαζί στο πάτωμα. Έπεσα από πάνω της, δεν κουνιόταν, τη γυρίζω και βλέπω αίματα από τη μύτη και το στόμα. Της πιάνω το χέρι, της φώναξε Κατερίνα, αλλά δεν. Σκεφτόμουν τι έκανα. Τα παιδιά στον καυγά έκλαιγαν και ήταν δεμένα στα καροτσάκια. Ύστερα, όταν η Κατερίνα ήταν κάτω, όχι. Έφυγα από το σπίτι και έκλεισα πίσω μου την πόρτα. 48 ώρες αφού του ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης στο σύζυγοκτόνο. Οι συνθήκες τέλεσης του αδικήματος, ο τρόπος τέλεσης, το μέσο τέλεσης, η προσωπικότητα και η βεότητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βίας άσκησε επί 4 συνεχή έτη έγκαμη συμβίωσης, βία λεκτική, ψυχολογική, βία σωματική, κακοποίησε το θύμα βάναυσα και κατέληξε βέβαια, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, αιτία, να τη σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια, να τη στραγγαλίσει μέσα στο σπίτι της μητέρας της, όπου η κοπέλα αυτή με τα 2 ανήλικα παιδιά της διέφυγε και εγκαταστάθηκε. Τη έβγαζε μαχαίρια, τη χτυπούσανε, πέρασε κακή ζωή και δεν μπορούσε να πει γιατί την απειλούσε που θα σκοτώσει και την ίδια και τα παιδιά της και εμάς. Ήταν ένα παιδάκι που πήγε σε ειδικό σχολείο λόγω της δυσλεξίας και πιθανόν της ελαφράς νοητικής στέρησης, όπου εναπόθεσε τις ελπίδες της όλες αυτόν τον άνθρωπο που τον επέλεξε ως σύζυγο και πατέρα των 2 παιδιών της, γιατί όσα στερήθηκε στα χρόνια της αυτά, φτάνω να σας πω ότι ήταν και ο πρώτος της άντρας, το λέει και ο ίδιος, στα 27 της χρόνια, να κάνει παιδιά μαζί του, να κάνει οικογένεια και να τον αγαπήσει πραγματικά. Το μήνυμα που στέλνουν η χαροκαμένη μητέρα και ο αδελφός της Κατερίνας προς όλες τις γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι συγκλονιστικό. Να σταματήσει αυτή η βία των αντρών κατά της γυναίκας. Επιτέλους ζούμε σε μια κοινωνία που είναι 50-50. Έχουν ίσια δικαιώματα και οι γυναίκες και οι άντρες. Να σέβονται τις γυναίκες. Να μην σηκώνουν χέρι. Μην φοβούνται να τα λένε. Να με βρούνε να τους βοηθήσω κι εγώ που δεν μπορούσα να βοηθήσω εγώ το παιδί μου. Η περιπέτεια της οικογένειας δεν σταματάει εδώ. Με τη γιαγιά τώρα να προσπαθεί να πάρει στο σπίτι τα παιδιά της κόρης της που τότε ήταν μόλις 6 και 18 μηνών. Μου τα πήρανε. Και τα έχουν εδώ σε ανάδοχη οικογένεια. Και ούτε τα έχω δει ακόμα. Πόσους μήνες δεν ξέρω τι κάνουν τα εγγόνια μου, τις κόρες μου, τα παιδιά. Γιατί είμαι φτωχή, λέει η γιαγιά. Εσείς θέλετε να τα μεγαλώσετε τα εγγόνια σας? Πολύ. Το δωμάτιό τους είναι ακόμα στολισμένο στη θεία.